Την επαναλειτουργία του Λιάπιου Κολυμπητηρίου για τη νέα χρονιά ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ώστε να δώσει τη δημοσιότητα και τις ώρες λειτουργίας. Ο νέος πρόεδρος του οργανισμού Γιάννης Τσιομπάνος χαρακτήρισε στολίδι το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο και παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, ενώ τόνισε πως σήμερα ανοίγει τις πύλες του στο κοινό του Δήμου. Κ. Τσιομπάνος κάλεσε όλους τους πολίτες να έρθουν στο κολυμπητήριο και να απολαύσουν τις υπηρεσίες που στερήθηκαν για ένα χρόνο, όπως είπε, σχολιάζοντας μάλιστα πως κάτι τέτοιο αποτελεί προσβολή για όλους. Σε μία εποχή και σε μία περιοχή όπου οι αυτοάνωσες παθήσεις στερίζουν, η στέρηση τέτοιων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον προσβολή. Καλούμε τους συμπολίτες μας να αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα. Καλούμε τους πρώην αθλητές κολυμβητικών αθλημάτων να επιστρέψουν για να ξανανιώσουν και πάλι παιδιά. Όπως επίσης καλούμε τα παιδιά, αλλά και όσους ακόμη και ενήλικες δεν ξέρουν κολύμβηση, να μάθουν δίπλα στους διαπιστευμένους καθηγητές που θα διδάσκουν εδώ. Για προσπάθεια να λειτουργήσουν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένα, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του οργανισμού της ΣΥΣΜΑΡΑΣ, ευχαριστώντας παράλληλα το προσωπικό του Δήμου για τις ενέργειες που έκανε ώστε να ανοίξει γρήγορα το κολυμπητήριο. Επίσης, τόνιζε πως η διοίκηση του οργανισμού θα δώσει τις επόμενες μέρες και το ωράριο λειτουργίας των κλειστών γυμναστηρίων, κάτι το οποίο θα συμβεί για τελευταία φορά, όπως είπε, καθώς από τη νέα χρονιά το πρόγραμμα θα βγαίνει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εμείς εδώ με μπροστάρι τον πρόεδρο του οργανισμού αντιπροσωπεύουμε μια εξ αρχής τάση της Δημοτικής Αρχής επί το Λάζαρο Μαλούτα ώστε να λειτουργήσει το Λιάπιο προπονητήριο όσο μπορούμε πιο ολοκληρωμένα και όσο γίνεται και όσο μας προσφέρουν οι εγκαταστάσεις αυτή τη δυνατότητα. Κλείνοντας για το κολυμβητήριο, να πούμε ότι όλο το πρόγραμμα και όλη αυτή η προσπάθεια εννοείται πως είναι σε μια πειραματική μορφή. Είμαστε ανοιχτοί ανάλογα κιόλας με την κίνηση και με τη ζήτηση που θα προκύψουν από το κοινό να προσταφερέσουμε δραστηριότητες. Παράδειγμα, παλιότερα υπήρχε το Aqua Aerobic κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Σε ερώτηση του Top Channel σχετικά με τη δημόσια κόντρα των παρατάξεων Μαλούτα Ιωαννίδη σε ό,τι έχει να κάνει με το κολυμπητήριο, αλλά και με το ποιους ο ίδιος εννοούσε με τη χθεσινή του ανάρτηση περί ανωνυμίας και αγκεμπελιστών, ο Γιάννης Ιωμπάνος, αφού στην αρχή αρκέστηκε στο να πει ονονόητο, στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δήλωση του πρώην Δημάρχου Λευτέρη Ιωαννίδη για το Λιάπιο κολυμπητήριο, το οποίο χαρακτήρισε κουφάρι, κατηγορώντας τον πρώην Δήμαρχο για λαϊκισμό. Ονονόητο. Θα περιοριστώ εκεί. Όποιος είναι ο αποδέκτης, νομίζω ότι το έχει καταλάβει. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι θα αναφέρω μία δήλωση που έγινε τον Ιούλιο του 2018, να διορθώσω και με την αφορμή αυτή που έκλεισε το ΔΑΚ, στο κολυμπητήριο στο ΔΑΚ, και υπόθηκε από τον αρμόδιο, από τον υπεύθυνο τότε πρόεδρο, ότι σε δήλωση μάλιστα φύλλα θα έλεγα προσκύμενης εφημερίδας, ότι σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της πισίνας του Λιαπίου, εκεί θα γίνει μια μικρή εργολαβία καθαρισμού και προετοιμασίας του χώρου. Τι θέλω να πω, ότι το Λιάπιο κολυμβητήριο παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Έτοιμο, δηλαδή πήραμε τα κλειδιά ενός έτοιμου κολυμβητηρίου, σαν να λέμε ότι πήραμε τα κλειδιά ενός έτοιμου διαμερίσματος. Αυτός ο χώρος δεν άνοιξε ουδέποτε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018. Ήταν δηλαδή σαν ένα καινούριο κλειστό διαμέρισμα, το οποίο μόλις μπήκαμε μέσα, τι χρειαζόταν ένα κλειστό διαμέρισμα, τι χρειάζεται. Χρειάζεται μια μικρή εργολαβία καθαρισμού και κάποιες προετοιμασίες στο χώρο. Από το σημείο όμως να φτάνουμε να χαρακτηρίζουμε χάρη εντυπωσιασμού το χώρο αυτό ως ένα κουφάρι που ρημάζει, όπως είπε ο ίδιος ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης, νομίζω ότι αγγίζει τα όρια του λαϊκισμού.